Σε αυτό το έργο θα δείξουμε πώς θα κάνω μια σύνθεση μιας όμορφης εικόνας. Θα χρησιμοποιήσω ένα ριζόχαρτο σε μέγεθος α3 με την παράσταση της σκεωμένης βάτου. Επέλεξα αυτές τις υπέροχες ξυλόβητες γωνίες με κωδικό 2244 που θα τις βρείτε στο Lion Supply από την Dart Elastic Wood. Και αυτή την υπέροχη κορυφή με κωδικό 2868. Με αυτή τη φαρδιά τρέσα με κωδικό 0055 θα έρθω να φτιάξω ένα εξωτερικό πλαίσιο ανάμεσα στις γωνίες μου. Αφού πρώτα θερμάνω την τρέσα μου με θερμό αέρα για να γίνει εύκαμπτη, έρχομαι και κόβω περίπου τα τεμάχια που θα χρειαστώ για να δημιουργήσω το πλαίσιό μου. Τοποθετώ κόλλα πάνω στις γωνίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Spider Glue από το Lion Supply και τις προσαρμόζω απάνω στις γωνίες του πάνελ μου. Αφαιρώ τα τμήματα που δεν χρειάζομαι, γιατί σε εκείνα τα σημεία θα μπει η τρέσα. Με ένα γυαλόχαρτο εξομαλύνω τις τομές. Τώρα θερμαίνω τα τμήματα της τρέσας μου και έρχομαι και τα προσαρμόζω απάνω στις γωνίες μου. Μπορώ να κολλήσω τα ξυλόρυπτα στοιχεία μου με μία οποιαδήποτε ξυλόκολλα ή με την κόλλα Spider από το Lion Supply. Ήρθε η ώρα να προετοιμάσω την επιφάνεια που θα κάνω το ντεκουπάζ. Με ένα ακριλικό χρώμα σε ανοιχτή απόχρωση έρχομαι και βάφω την επιφάνεια εκεί που θα τοποθετήσω το ριζόχαρτό μου. Περνάω μία στρώση κόλλα ντεκουπάζ στη μισή επιφάνεια, προσπαθώ να την απλώσω ομοιόμορφα και στη συνέχεια από το κέντρο προς τα έξω πιέζω το ριζόχαρτό μου και περνάω κόλλα και από πάνω. Με αυτόν τον τρόπο φεύγει ο αέρας πίσω από το ριζόχαρτο. Επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία και στο υπόλοιπο μισό της εικόνας. Τώρα, με έναν άλλο κωδικό τρέσας, το 4038, θα έρθω να πλαισιώσω το ριζόχαρτό μου, ώστε να του φτιάξω ένα πλαίσιο γύρω-γύρω και να δείχνει όμορφα η εικόνα μου. Τοποθετώ κόλλα και αφού έχω ζεστάνει τις τρέσες μου, τις τοποθετώ γύρω από το ριζόχαρτό μου. Τέλος, τοποθετώ και την κορυφή μου και η σύνθεση της εικόνας μου έχει πλέον ολοκληρωθεί. Σε προηγούμενο βίντεο έχουμε δει πώς έχω επιλέξει να τη βάψω. Μπορείτε να ανατρέξετε στο κανάλι μου και να το δείτε.